σίγουρος ότι... Πλάτανος είσαι κοημένη. Είχε δροσίσει πολύ κόσμο. Αξίζει να διακινδυνεύσουμε τα πάντα εξαιτίας αυτού του ανισόρροπου. Εγώ είμαι πίτος, είμαι πίτος εδώ. Είμαι μέσα, είμαι μέσα, είμαι μέσα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Μερτά, η σιωπή των ανδρών. Δεν θα υπάρξει σιωπή, όμως θα μιλήσουμε σήμερα. Το ελπίζω. Είναι νομίζω διαθετημένη, χαλαρή και μετά από μια δροσερή Ιρακή να μας πούν τα πάντα για αυτό που αγαπούν πολύ, που είναι το θέατρο και για την παράσταση την οποία φέρνουν στην Κρήτη. Να τους καλωσορίσουμε. Δύο από τους πιο εμβληματικούς και γοητευτικούς ζεν πρεμιέρ είναι εδώ απέναντί μας. Πραγματικά, να πούμε, πριν πούμε όμως οτιδήποτε, να πούμε ότι στην παράσταση πρωταγωνιστεί και ο Γιώργος Γαλίτης, με τον οποίο συνομιλούσαμε πριν από κάποιες μέρες. Εμείς όμως είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα γιατί σας έχουμε κοντά μας. Να πούμε λοιπόν καλό μεσημέρι στον Κώστα Σπυρόπουλο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κρήτη. Και στο, καλώς τους, και στο Θανάση Ευθυμιάδη. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε και δυο. Εσείς φταίτε που αργήσαμε λίγο. Κριτικοί φταίνε εδώ. Αυτό πήγα να πω. Το αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο, βρήκαμε τον Γιάννο Νίκο, ένα φίλο μας εδώ. Και μας λέει: πού θα πάτε τώρα? Δεν πάτε πουθενά. Τελείωσε. Εδώ. Και πάμε στον καράτσι το φίλο μας και λέει: θα πάμε να φάμε, θα πιούμε τσιρακές και μετά θα έρθουμε. Και όντως έτσι έγινε. Και πήγαμε, φάγαμε τσιρακές. Το αεροπλάνο, κανονικά. Όχι μία ρακίδα. Τούτο εστί κριτική φιλοξενία. Έτσι, έτσι. Έτσι πάει. Είναι νόμος όμως ότι έτσι πρέπει να γίνονται και για νόμο θα μιλήσουμε εμείς αυτή τη φορά της σιωπής. Αυτό ήθελα να πω ότι αυτή η παράσταση, αυτό μου επιτρέπει ο Θανάσης να το πω γρήγορα, γιατί το Μερτά ή ο Μερτάς, μου λέξει μια λέξη που με συνοδεύει στη ζωή μου εμένα από παιδί. Λοιπόν, αυτή η Μερτά βρήκε τον τόπο της, θέλω να πω. Και δεν το λέω γιατί ήρθαμε στην Κρήτη, αλλά πιστεύω γιατί γενικότερα στο εκτός Αθηνών, στην αποκέντρωση που λέμε, η ομερτά είναι πιο σκληρή, πιο στεγνή, πιο σημαντική, πιο δυνατή, πιο διεισδυτική. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο λόγος, ο χεράτος, η φιλία, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και δεν το έχουν... κοίταγμα στα μάτια, Κώστα, σε διακόπτω τώρα, και το κοίταγμα στα μάτια και η κουβέντα αυτή που θα πούμε είναι λόγος και είναι εγγύηση. Νομίζω και έχει ναι. να κάνει και με την τιμή και είναι κάτι που τηρείται και η προδοσία. Μα γι' αυτό και αργήσαμε. Γιατί λέει θα έρθείτε τώρα, τέλος. Αν λέει θα έρθείτε τώρα, τι θα πω αργότερα, δεν γίνεται. Κώστα Σπυρόπουλε, γιατί από παιδί σε κυνηγάει ο Μερτά? Γιατί αυτό που συνειδητοποιώ με τα χρόνια είναι ότι επειδή εγώ τυχαία βρέθηκα στο θέατρο από 10 ετών, από πιτσιρικάς, καταλαβαίνω το DNA του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή πώς είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, πώς είναι από τη φύση του. Χάρισμα, με την πρώτη ματιά μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος αξίζει τη φιλία σου ή είναι μπαμπέσεις. Ό,τι το άφησα σε δεύτερη και τρίτη ματιά με πρόδωσε. Είσαι φυσιογνωμιστής, είναι ένα ζητούμενο φατσίστας. Αυτό, πώς κόβεις τον... Φατσίστας. Φατσίστας, είναι μια άλλη εκδοχή που δεν την είχα ξανακούσει, αλλά μου αρέσει. Είναι σκάνερ. Είσαι φυσιογνωμιστής, αλλά έχεις μάθει να διεισδύεις και με τα μάτια στο τι ενέργεια βγάζει ο άλλος. Κοίταξε, είναι ένα συνδυασμό. Α πούμε με το Θανάση, που έχουμε βρεθεί από παιδιά, παίξαμε τον Blood Brothers στο πρώτο έργο, ας πούμε, μαζί. Δεν γίναμε κολλητοί, αλλά είμαστε φίλοι. Υπάρχει μια ομερτά, δηλαδή η κουβέντα που θα πούμε, το πόσο θα σταθεί ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ας πούμε, τότε το γνώρισα στο λογιστή μου και με το λογιστή μου γίνει κολλητός, ας πούμε. Και μας συνδέει μια ομερτά περίεργη. Μια αλυσίδα και ένας κύκλος όμως που σχηματίζεται. Που δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε μέρα. Και δεν χρειάζεται να πείτε και κάτι, πολλές φορές καταλαβαίνεστε. Ναι, 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 ναι. Τώρα βάλτε λίγο στο κλίμα, βάλτε μας λίγο στο θα κλίμα και εσύ και ο Θανάσης. Γιατί θα την κοπανίσει τώρα και τις ρακές. Και θέλει να χαλαρώσει. Θα μας πηγεί, τον έχουμε εδώ τώρα. 20 χρόνια έχει να έρθει. Ναι. Εδώ, πες το. Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια... 15 στο Ηράκλειο και 10 στα Χανιά και στο Ρέθμινο. Γιατί στα Χανιά έπαιζα και ένα σύριαλ του Μανουσάκη που γνώρισα και τη γυναίκα μου εκεί. Αλλά στο Ηράκλειο έχω 15 χρόνια να έρθω. Είστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες, δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Προηγουμένως ξεκίνησε ο Κώστας να μιλάει και μας έλεγε πώς εκείνος βλέπει τα μάτα. Τα κιλά εννοεί μεταφορικά όσον αφορά το όπως τη μεστότητα και τη στιβαρότητα των λόγων. Όπως και να έχει όμως, στιβαρός είναι ο λόγος και του Θανάση. Και θέλω να μου πεις τώρα, εσύ όντως ένας διαφορετικός χαρακτήρας σε σχέση με τον Κώστα και φαντάζομαι και σε σχέση με τον Γιώργο που συμπροταγωνιστείτε. Πώς είναι για σένα αυτό, πώς εκλαμβάνεις την ομερτά και πώς είναι η δύναμη και η βαρύτητα των λόγων μεταξύ ανδρών και μεταξύ φίλων εν προκειμένου? Για μένα αυτή είναι η γοητεία του επαγγέλματός μου. Ότι έχω τη χαρά και την τύχη να συναναστρέφουμε και να συνεργάζουμε με διαφορετικούς ανθρώπους και
να βρίσκουμε ένα κοινό δρόμο για να φτάσουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα που λέγεται παράσταση. Στην παράσταση όλα αυτά, στην κανονική σου όμως ζωή. Για την κανονική μου ζωή μίλησα. Απλώς. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος και φιλοσοφία, ο οποίος μεταφέρεται και στην παράσταση. Δηλαδή, ο Κώστας κάνει ζέσταμα πριν την παράσταση ακούγοντας λαϊκούς τραγουδιστές, εγώ κάνω ζέσταμα κάνοντας γιόγκα. Δηλαδή, αυτό όμως συνοδεύει και το ρόλο του Κώστα, ο οποίος είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής και έχει μπαράκια και τέτοια. Από το Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο. Και μιλάς όπως μιλάμε στο Αγρίνιο. Ναι, ναι, ακριβώς. Κρατάει το πιο λαλιά. Ναι, τοποθετήσαμε τη δράση στο Αγρίνιο, αν και το έργο προέρχεται από τη Γαλλία. Αλλά δεν το λέει σωστά όμως. Τόσο ελληνικό. Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο. Το έβαλα εκεί, καμάρι μου, φούλα μου, το έβαλα εκεί το έργο. Και έκατσι. Γιατί πιστεύουμε ότι ακόμα και τα εγκλήματα πάθους, που αυτό είναι αφορμή για το έργο, από την κομική του πάντα πλευρά, τα εγκλήματα πάθους λοιπόν είναι πιο ομά, τα συναισθήματα είναι ξεκάθαρα, δηλαδή θέλω να πω ότι ένα εγκλήμα πάθους σε ένα αστικό κέντρο μπορεί να το χάσει σε μια πολυκατοικία, μέσα σε μια επαρχιακή πόλη που είναι όλα κλειστά και όλα μαθαίνονται. Δίνεται μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον δεις, κατάλαβες. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει δύο-τρία πράγματα για την υπόθεση. Ναι. Πρόκειται για ένα γαλλικό κείμενο που το έχετε προσαρμόσει, το έχει σκηνοθετήσει Κώστα εσύ. Τη διασκευή την κάναμε εγώ και η Κατερίνα Ιμπέη, η συνεργάτη μου. Και ξεκινάει με ένα φόνο. Είναι η παρέα τριών διαφορετικών ανδρών, κολλητή. Ένας γυναικολόγος από τα παλιά, ένας ποδοσφαιριστής από τα παλιά και ένας κομμωτής που είναι ο Γιώργος Ογαλίδης. Τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Τρεις διαφορετικοί. Τρεις όμως φίλοι. Τρεις φίλοι κολλητοί από παιδιά. Από παιδιά. Και ενώ μιλάμε για άνδρες. Κώστα, ενώ μιλάμε για άνδρες, βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει γυναίκα. Η σιωπή των ανδρών. Έγκλημα πάθους. Ναι. Μα το έργο μιλάει για γυναίκες. Δεν θα υπήρχε άνδρες. Ναι. Στα γαλλικά ο τίτλος είναι οι γυναίκες μας. No fam. Έτσι λέγεται. Να έχουμε αλλάξει. Ναι, έχουμε κάνει διασκευή, ας πούμε. Ποιος σκοτώνει? Ο κομμωτής. Μπαίνει μια μέρα που έχουμε ραντεβού το βράδυ για να παίξουμε χαρτιά και να πούμε όλα τα αντρικά και μπαίνει μέσα και λέει την έπνιξα. Και του λέει ο άλλος, την πίνξες μωρέ, ναι, έφαγες τη γυναίκα. λέει, ναι, δεν άντεξα. Λέει, την έπιασα στο τηλέφωνο, μίλαγε με κάποιον, την έπνιξα. Και αρχίζει τώρα αυτό να σκεφτόμαστε, είναι αλήθεια, συμβαίνει, είναι στο μυαλό του, τι θα κάνουμε, θα τον δώσουμε στην αστυνομία, δεν θα τον δώσουμε. Αρχίζει ο Μερτά και είναι σε κρίση. Και αυτό ξέρεις είναι πολύ σοβαρό. Όταν έρθει ένας φίλος και σου πει ότι έκανε κάτι κακό, ας το κάτι πούμε, μεμτό. Το οποίο είναι, ναι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, γιατί για το να συνεχίσει τη ζωή του ή όχι ο άλλος, ας πούμε, αν θα πρέπει να μπει φυλακή να είναι μέσα. Τι θέση παίρνεις εσύ και τι συναισθήματα, από τι συναισθήματα διακατέχεται αυτός. Δηλαδή. Σε ένα τέτοιο περιστατικό, Θανάση, αλλιώς θα σκεφτεί μια γυναικεία παρέα, μια συντροφιά και είναι άλλοι κώδικες και κανόνες της αντρικής φιλίας. 100% αναφέρεται και στο έργο σε κάποια στιγμή που με ρωτάει ο Κώστας, ρε εσύ, αν συνέβαινε αυτό στις γυναίκες μας, τι θα κάνανε. Και πραγματικά οι γυναίκες πολύ πιο εύκολα αυτοπροστατεύονται, ενώ η αντρική φιλία για να αυτοπροστατευτείς πραγματικά πρέπει να εξαντλήσεις όλα τα περιθώρια, να καλύψεις τον κολλητό σου και τελευταίο αφήνεις τον εαυτό σου. Χαίρομαι και θαυμάζω και ζηλεύω τις γυναίκες που τόσο εύκολα λύνουν σημαντικά ζητήματα. Εύκολα λες? Επιφανειακά ναι. Τώρα αν τους αφήνει μέσα τους κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό για μένα έχει μια γοητεία πάντως. Ότι μπορούν τόσο εύκολα να προχωρούν στη ζωή και δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις να τις διαχειρίζονται διαφορετικά. Ανενδίαστα να προχωρήσουν παρακάτω. Ότι οι άντρες δένονται μεταξύ τους με μια μπύρα, με ένα ποδόσφαιρο, με ένα κυνήγι, με μια μπάλα, με οτιδήποτε. Οι γυναίκες δεν συνδέονται. Δεν συνδέονται έτσι. Είναι πιο διεισδυτικό το θέμα των γυναικών, ακριβώς γιατί υπάρχουν οι ορμόνες με τις οποίες δεν μπορείς να τα βάλεις. Δεν γίνεται αυτό. Το κωμικό του έργου είναι ότι υπάρχουν όλα αυτά οι φιλίες και τα δεσίματα μέχρι τη στιγμή που αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί αυτός που θέλω να προστατέψω ο κολλητός μου ότι μπορεί να τα έχει με την κόρη μου. Ναι. Έχω μια 18χρονη κόρη. Στο έργο, ναι. Στο έργο. Ναι, στο έργο. Γιατί στη ζωή γιατί ακόμα. Είναι πιο μικρές. Ναι. Ναι. Μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Γιατί αρχίζει τραμπάλα τελείως διαφορετικά. Ο Θανάσης είναι στο να μην τον δώσουμε τον γαλίτη που κάνει τον κομμωτή. Να τον προστατεύσουμε. Να τον προστατεύσουμε. Ενώ εγώ λέω πρέπει να τον δώσουμε κανονικά. Είναι λαμόγιο άνθρωπο. Εσύ όμως, Κώστα, με τη θέση που παίρνεις και είναι και ξεκάθαρη. Φαίνεται στους φίλους ότι προδίδεις, ότι εγκαταλείπεις όλο αυτό, ότι το σπάζεις. Θα σου πω και την προσωπική μου γνώμη γι' αυτό. Τι θα έκανα αν μου συνέβαινε στην πραγματικότητα. Έχεις προδώσει φίλο σου. Θα σου πω. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για προδοσία. Αλλά. Θεωρώ ότι ο φίλος μου δεν πρέπει να είναι ποντίκι.
πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της πράξης του. Εκεί θα τον στηρίξω. Να μην εκρυψήνωσε. Θέλω να μου πει ότι το έκανε, ό,τι και αν έχει κάνει. Και να μην με έχει στο σκοτάδι. Δηλαδή, αν ο φίλος μου του αρέσει να έχει μια άλλη ζωή και να μην την ξέρω και ξαφνικά επειδή τον πιάσανε, μου λέει δεν θα με προστατέψεις, υπάρχει θέμα. Δεν ήταν φίλος μου. Είναι αντρίκια συμπεριφορά αυτή. Μόνο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν το θέλω ποντικό, ρε παιδί μου. Παρά να σου πω ένα απλό. Γνωρίζω τη γυναίκα του. Εντάξει. Και αυτός την απατάει. Στα φοράει. Θα τον καλύψω. Θα το πεις. Δεν θα το πω. Το θεωρείς αλλά θέλω να το πει αυτός. Δεν μπορώ. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις. Έτσι. Γιατί εντάξει, στην ίδια πόλη ζούμε. Όλη μία είναι. Λοιπόν, αλλά πρέπει να πάρει θέση. Φιλαράκι, πρέπει να πάρει θέση. Να το τελειώνει το θέμα. Αν δεν τη θες, δεν γίνεται. Να την ταλαιπωρείς. Γιατί καμιά φορά τα έχουν βρει και σε ισορροπίες τα ζευγάρια. Λοιπόν, είναι σημαντικά τα ζητήματα, αλλά τα πιάνετε με έναν τρόπο πολύ διασκεδαστικό και ευχάριστο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μας λένε ότι πρέπει να πούμε στον κόσμο πού θα σας δει και ποιες μέρες. Αστόρια, 5, 6, 7, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σήμερα, Αστόρια. Αύριο και μεθαύριο. Αύριο. Και Σαββατοκύριακο. Και δεν σταματάει, ναι. Η περιοδία σας συνεχίζει. Και πάμε και μετά πάμε στο Ρέθυμνο, Δευτέρα Τρίτη και Τετάρτη Πέμπτη είμαστε στα Χανιά. Στον τόπο του εγκλήματος, εκεί που αγάπησες. Και όλη η Κρήτη έχει μια γοητεία, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Καθόρισε τώρα τη ζωή σου η Κρήτη, αδερφέ, από ό,τι καταλάβαμε. Για καλό μου βγήκε καλό, μέχρι ναι. τώρα, οπότε οφείλω... Να πεις και στον Κώστα και στα δικά του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κρήτη. Και πήγα να πιω νερό, ευτυχώς δεν ήπια. Πρόσεχε γιατί στην Κρήτη είσαι και εσύ, οπότε... Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Σας αφήνουμε να ξεκουραστείτε. Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά με τα παιδιά. Πάντως εμείς δεν είμαστε στην ώρα μας, από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, λοιπόν. Νομίζω ότι θα είμαστε πάλι εδώ αύριο. Έχουμε άλλη. Ναι, αλλά όχι με εμάς. Όχι με εσάς. Κατάλαβα. Σας περιμένουμε στην παράσταση. Αλλά μιας και είμαστε στην ίδια περιοχή, μπορεί να κάνουμε μια σφήνα αύριο να περάσουμε. Να μας πείτε όχι. Εμάς θα είναι χαρά μας. Κανονίστε το εσείς, μας πιάσουμε τις ρακές. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς. Καλές παραστάσεις, καλή περιοδία και να συνεχίσετε. Θα τα πούμε όμως και από κοντά. Θα σας παρακολουθήσουμε κι εμείς στο θέατρο.